ήταν μια φορά μάτια μου και ένα καιρό μια εμορφή κυρά αρχόντισα να σε μια μικρό πατρεμένη κόρη ξανθή το κύρι της προσμένη βράδυ πρωί ένα Σαββάτο βράδυ καλέ μια Κυριακή τον ήλιο το φεγγάρι καλέ παρακαλή ήλιε μου φώτιζε το και μίλησε που για χάρη μου γυρίζει κι αρμενίζει καλέ τα πέλαγα τους πειρατές στερίζει καλέ και τους καλά ανοίχτηκε μάτια μου μες στο χωριά στη μάχη ρίχτηκε μάτια μου και στο καβγά μέσα σε ένα συνάφι Σώτος Κωνσταντίνου, γονιός. Καλώς ήρθες στο παιχνίδι μας. Πρώτη φορά σε γνωρίζω. Η αλήθεια είναι ότι μαγεύτηκα από τη φωνή σου. Έχεις μια εξαιρετική φωνή. Και μπράβο σου. Μπράβο και στους μουσικούς μας που είναι εδώ στο σημερινό παιχνίδι να μας συστήσεις. Σώτο μου. Λοιπόν, ο μαέστρος μας, Καρβελίτος, Ανδρέας Καρβέλας. Ο ξένιος μας στα ακουστά. Ο Πανίκος στην κιθάρα. Και ο Γρηγόρης ο Μπουζούκας. Εξαιρετική όλη η μουσική, το ίδιο και εσύ και ο Ανδρέας μας. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πού εμφανίζεσαι, γιατί εγώ άκουσα ότι είσαι εικαστικός, είσαι τραγουδιστής, είσαι δικηγόρος. Όλα αυτά πώς συνδυάζονται, Σώτο μου? Είμαι στη Λεμεσό, έχω ένα εργαστήρι τέχνης, λέγεται Καρτία Λατά. Εκεί δημιουργώ, ζωγραφίζω, τραγουδώ, τα κάνω όλα. Και κατά καιρούς. Πρέπει να είσαι πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος. Να ασχολείσαι με δύο τέχνες, πραγματικά είναι ότι καλύτερο. Εκφράζεις όλα σου τα συναισθήματα. Δηλώνω παρόν σε αυτό που λέγεται ωραίο. Και δόξα τω Θεώ, πάω καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε απολαύσουμε και στο τέλος της εκπομπής μας. Να είστε καλά όλοι μουσικοί. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι μας και να γνωρίσουμε τους σημερινούς μας πρωταγωνιστές. Τριάς έγινε διά σήμερα ο Κώστας και ο Θεοφάνης. Καλωσορίσατε στο παιχνίδι μας, στον ημιτελικό μας. Διαβάσαμε πολύ. Κάτι διάσαμε. Λοιπόν, καλή επιτυχία σας εύχομαι. Και πάω να γνωρίσω την ομάδα μας, ο Βαγγέλης και η αδερφούλα του. Καλωσορίσατε στο παιχνίδι μας και σήμερα και εσείς γίνατε δύο. Δύο εναντίον δύο, μια χαρά. Πώς θα τα πάμε, Βαγγέλη μου?
Εσύ έριξες διάβασμα, γιατί απέναντι η ομάδα από ό,τι είδα έριξε πολύ διάβασμα. Καλή επιτυχία σας εύχομαι και πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας παιχνίδι, τον ημιτελικό μας. Ερώτηση τροχού. Πώς λέγονται στα ελληνικά τα social media? Drink team. Μέσα... Δικτύωση. Λανθασμένη απάντηση. Μέσα μαζικής επικοινωνίας. Λανθασμένη απάντηση. Κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σωστός. Κοινωνικά δίκτυα. Και πάμε να γυρίσουμε τον τρόπο μας. Μηδέν βαθμούς είναι για το γούρι της βραδιάς. Στους ημιτελικούς πάντα στην πρώτη φορά φέρνω μηδέν. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Η αβάκα. Συντροφιά στο χαρτοπέγνιο, λάξευμα στον βράχο, ταμείο ή χάρακας. Η αβάκα λοιπόν, έχετε χρόνο να το σκεφτείτε. Είναι κρίσιμες οι απαντήσεις σας. Συντροφιά στο χαρτοπέγνιο και είστε σωστοί. Και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Ο βαγενάς. Βαρελοποιός, άξεστος, γενιοφόρος ή υποδηματοποιός. Τι είναι ο βαγενάς και άμεση απάντηση των ομάδων μας, βαρελοποιός. Σωστή και αυτή η απάντηση είναι τέρπες σημερινός αγώνας, εξαιρετικές οι ομάδες μας και η λέξη μας είναι η εξής. Δαμασικών δηλός. Αλφα ασθένεια των δέντρων, ασθένεια των αγελάδων, αυτός που νικά με τις γροθιές ή είδος γραφίδας. Δαμασικών δηλός. Σύνθετη λέξη, μεγάλη λέξη για να δούμε τι σημαίνει. Αυτός που νικά με τις γροθιές και νικάτε με τις γροθιές και με την γνώση σας. Ανεπένετος. Αλφα, αυτός που δεν ολοκληρώθηκε, αυτός που δεν επενέθηκε, αυτός που δεν φέρει υπογραφή ή αυτός που δεν καταχωρήθηκε. Ανεπένετος είναι η λέξη μας. Κλειδώθηκε η απάντηση, αυτός που δεν επενέθηκε. Και θα σας επενέσουμε. Αλάνθαστες οι ομάδες μας. Ποια είναι η σωστή γραφή της λέξης Λιλιπούτιος? Το α, το β, το γ ή το δ? Λιλιπούτιος είναι η λέξη. Σωστή γραφή ψάχνουμε. Ο Βαγγέλης μας σκέφτεται. Για να δούμε. Πρέπει να κλειδωθεί η απάντησή σας. Το δέλτα λέει η ομάδα μας. Είναι λαθασμένη απάντηση. Ευκαιρία τώρα για τους τριάς να πάρουν βαθμούς. Πώς γράφεται η λέξη Λιλιπούτιος? Το γάμα λέει η ομάδα μας και κύριε Κώστα μου είσαι σωστός. Ψάχνουμε την ετυμολογία της λέξης καλαμάρι. Από την γαλλική καλαμιτέ, από το καλάρο, από τη λατινική κάλαμις ή από την αρχαία ελληνική κάλαμος. Το καλαμάρι από την αρχαία ελληνική κάλαμος και είστε φυσικά σωστοί. Συνεχίζουμε με την βαθμολογία μας. 38 βαθμούς έχουν συγκεντρώσει οι τριάς, 20 βαθμούς για την Drink Team. 18 βαθμοί χωρίζουν μόνο τις ομάδες μας. Είναι ένα ντέρπιο σημερινός αγώνας, καθοριστικός αγώνας, αφού και οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί στην δεύτερη θέση της κατάταξης για τον μεγάλο μας τελικό, για το εισιτήριο το δεύτερο για τον μεγάλο μας τελικό. Γι' αυτό και σήμερα επαναλαμβάνεται το παιχνίδι μεταξύ τους. Για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τις 3.000 ευρώ μετρητά και τον μεγάλο μας τελικό. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Την εκπομπή στηρίζουν οι εταιρείες Relia Trading με τα καλλυντικά LMS Fitomer LCN και με τα μηχανήματα γυμναστικής Cypex και DKN. Η εταιρεία Panmare με τις ηλεκτρικές συσκευές Balson και Parma. Η εταιρεία Elite Appliances με τις οικιακές συσκευές Soltes, Hotpoint και Rowa. Η εταιρεία Macchiato Desired Home με τα υψηλού σχεδιασμού και άριστης ποιότητας έπιπλα Macchiato. Οι υπεραγορές Ιωαννίδης. Δηλώστε συμμετοχή στο 99 11 11 96 και κερδίστε πλούσια δώρα. Ευχαριστούμε τις εταιρείες που στηρίζουν το παιχνίδι μας. Χωρίς αυτές δεν θα μπορούσε να υπάρχει το όπως ξέρεις. Και συνεχίζουμε ακάθεκτη τον μεγάλο μας ημιτελικό. Έφτασε η ώρα να τραγουδήσουμε. Όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. Το ξέρουμε ότι συμμετέχετε κι εσείς από το σπίτι σε αυτές τις ενότητες. Αντρίκο μου, ξεκινούμε. Πρώτη η ομάδα του Βαγγέλη μας. Και πάμε. Thank you.
ψιθυρίζουν η ομάδα μας. Για να δούμε. Έχουμε τον τίτλο. Έχει πανσέλινο. Λαθασμένη απάντηση είναι πανσέλινο. Είπαμε ότι κρίνονται όλα στη λεπτομέρεια. Μας είπατε έχει πανσέλινο. Και πάμε να βρείτε τους στίχους. Μα έχει πανσέλινο απόψε κι είναι ωραία. Είναι αλλιώτικη σιωπή χωρίς παρέα. Δεν νιώθω θλίψη, μα μου έχει λείψει το κοριτσάκι αυτό που αγάπησες τυχαία. Δεν νιώθω θλίψη, μα μου έχει λείψει. Το τελευταίο είναι το ωραία πάντως. Το βρήκες. Μένει όμως η υπόλοιπη φράση. Το λάγνο ψέμα σου που τα έκανε όλα ωραία. Δεν παίρνουμε βαθμό στην ενότητα αυτή. Κρίνονται όλα στη λεπτομέρεια. Η κάθε λέξη έχει την δική της καθοριστική σημασία. Και πάμε με τους τριάς. Πρέπει να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού. Το έχουμε. Όνειρα, όνειρα. Μια πίστα από φόσφορο. Ο τίτλος του τραγουδιού μας. Και πάμε να το τραγουδήσουμε. Όνειρα, όνειρα. Φλόγες μακρινές μου. Το έχουμε. Για γνωστές. Λαθασμένη απάντηση. Και άγνωστες φωνές μου είναι η σωστή απάντηση. Δεν παίρνουμε βαθμούς αυτή την ενότητα, μαέστρο μου. Και ήταν εύκολα τα τραγούδια. Πασίγνωστα τα τραγούδια. Η στίχη ήταν λίγο δύσκολη. Εντάξει, οι τίτλοι νομίζω ήταν λίγο τρίκι. Οι τίτλοι νομίζω, αλλά ήταν πολύ γνωστά και διαχρονικά τραγούδια. Mm. Να μας πεις στους συντελεστές. Πανσέλινος, γράφτηκε το 1995, σε στίχους μουσική και ερμηνεία Χαρούλας Αλεξίου. Μια πίστα από φόσφορο, ένα τραγούδι του 1990, σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου, σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου και με ερμηνεύτρια την Χαρούλα Αλεξίου. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, μαέστρο μας, και πάμε να δούμε την βαθμολογία των ομάδων μας. Αναλύω την κατάσταση της βαθμολογίας. 38 βαθμούς για τους τριάς, 20 βαθμούς για την Dream Team. Οι 18 βαθμοί εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των δύο ομάδων. Και συνεχίζουμε στην επόμενή μας ενότητα που είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Αρχαία ελληνικά, καθεύδη υπομανδαγόραν. Α. Βρίσκεται κάτω από τις διαταγές. Εμοσταγούς κυβερνήτη. Περιμένει υπομονετικά. Κοιμάται ύπνο βαθύ ή ξεκινά να πάει κάπου με σωστή προετοιμασία. Καθεύδη υπομανδραγόρα. Κοιμάται ύπνο βαθύ, λέει η ομάδα μας. Εσείς δεν καθεθεύδετε υπομανδραγόρα. Είστε πολύ ξύπνοι και συνεχίζουμε. Delirium tremens. Α. Τρομόδες παραλήρημα. Κυματώδης θάλασσα. Μεγάλη διασκέδαση ή παράτολμη ενέργεια. Τρομόδες παραλήρημα και είστε σωστοί και πάλι. Πάρει μία των νέων ελληνικών. Του ήρθε τα μπλάς. Α. Του ήρθε ξαφνικά. Β. Του ήρθε να σηκωθεί και να φύγει. Γ. Του ήρθε αναπάντεχο ατύχημα. Ή Δ. Του ήρθε ανέλπιστη τύχη. Του ήρθε τα μπλάς, Βαγγέλη μου. Πότε μας έρχεται τα μπλάς. Του ήρθε ο τα μπλάς. 10 δεύτερα στη διάθεσή σας. Μαρία και Βαγγέλη, στα δύο αδέλφια, πρέπει να αποφασίσουν και να κλειδώσουν τώρα την απάντησή τους. Του ήρθε αναπάντεχο ατύχημα και δεν θα μας έρθει τα μπλάς, μην φοβάστε τίποτα. Πώς ονομάστηκε η μεγάλη διένυξη μεταξύ του βασιλιά Κωνσταντίνου του Πρώτου και του πρωθυπουργού Βενιζέλου? Εμφύλια σύγκρουση, μεγάλη ιδέα, εθνικός διχασμός ή Δεκεμβριανά? Άμεση απάντηση, εύκολη ερώτησή μας, εθνικός διχασμός, και είστε σωστοί. Ανυπομονούμε να δούμε την βαθμολογία που θα καθορίσει το εισιτήριο για το μεγάλο μας τελικό.
Τη διαφορά παραμένει 58 βαθμούς για τους 3, 40 βαθμούς για την Dream Team. Και συνεχίζουμε ακάθεχτη. Παροιμίες και φράσεις της κυπριακής διάλεκτου. Το Μάρτι βούμε γοράζει και τη λαμπρή γυναίκα μένει θυκιά λέξεις. Τι σημαίνει? Το Πάσχα οι γυναίκες είναι πιο όμορφες. Μην παίρνεις βεβαιασμένες αποφάσεις. Απόφυγε τις εμπορικές πράξεις σε περίοδο εορτών ή μην εξαπατάσαι από την εμφάνιση. Το Μάρτι βούμε γοράζει και τη λαμπρή γυναίκα μένει θυκιά λέξεις. Τι να σημαίνει άραγε? Έρχεται η λαμπρή. Αγγέλη μου. Το γάμμα απόφευγε τις εμπορικές πράξεις σε περίοδο εορτών. Λαθασμένη απάντηση. Μήπως γνωρίζουν οι κυρίοι μας? Μην παίρνεις βεβαιασμένες αποφάσεις. Λαθασμένη απάντηση. Drink team. Περιμένουμε με ανυπομονησία να απαντήσετε. Μην εξαπατάσαι από την εμφάνιση. Και είναι φυσικά η σωστή απάντηση αυτή. Και πάμε στον Γιώργο του Γεωργίου. Ελπίζω ότι η γυναίκα σου να μην την έφτιαξε στη λαμπρή. Η παροιμία το Μάρτι βου με γοράζει και τη λαμπρή γενέκα μένει θυκιά λέξεις θα πει μην εξαπατάσει από την εμφάνιση. Το βόδι του Μάρτι μετά από 3 μήνες σχόλης είναι παχύ και δυνατό, αλλά είναι ζημιά αφού θα το χρησιμοποιήσεις μετά από μήνες, ενώ και οι γυναίκες το Πάσχα στολισμένες εξαπατούν. Ευχαριστούμε τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από το παιχνίδι μας. Είναι ο Γιώργος ο Γεωργίου. Τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Κάνει τεράστια έρευνα για να μπορεί να υπάρχει το πόσα ξέρεις. Είμαστε στο μεγάλο μας ημιτελικό και αυτές οι δύο ομάδες διεκδικούν το εισιτήριο για τον τελικό μας και τις 3.000 ευρώ μετρητά που είναι το μεγάλο μας έπαθλο. Συνεχίζουμε ακάθεχτη. Και να πιούμε και ο Θεός να τα πιορώσει. Λέγεται ως ηρωνία για πένταρους λετζέδες, ως επίκληση στη Θεία Χάρη, ως επιβεβαίωση για την ύπαρξη της θεϊκής δύναμης ή για να δείξει ότι ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας. Και να πιούμε και ο Θεός να τα πιορώσει. Ως ηρωνία για απένταρους λετζέδες φυσικά και είναι η σωστή απάντηση. Καλό να τα πιορώνει ο Θεός. Ψάλε παπά, πονώ το δαχτύλι μου. Λέγεται, για να δείξει την ανθρώπινη φύση των ιερέων, για επιπόλαιες ασθένειες, για ανόητες προφάσεις ή για ιερείς που παραμελούν τις υποχρεώσεις τους. Ψάλε παπά, πονώ το δαχτύλι μου. Μαρία μου, το ξανάκουσες? Να ρισκάρω. Να ρισκάρετε, γιατί όχι? Μας αρέσουν οι άνθρωποι που ρισκάρουν για ανόητες αποφάσεις και δεν ήταν καθόλου ανόητοι οι αποφάσεις σας. Σωστή απάντηση. Μήτε αρκονγκιάν κληρονομιά, μήτε το φίτσον πάντα. Αλφα και πλούτη και αξιώματα είναι προσωρινά. Η αρχοντιά κληρονομείται τα αξιώματα όχι. Η ζωή είναι εφήμερη ή τίποτα δεν διαρκεί παντοτινά. Μήτε αρκονγκιάν κληρονομιά, μήτε το φίτσον πάντα. Και τρέχει ο χρόνος μας, η ομάδα μας περιμένει, συγκεντρώνεται και πρέπει να κλειδώσει τώρα την απάντησή της. Και πλούτη και αξιώματα είναι προσωρινά και είστε σωστοί. Έχετε αντιληφθεί για τι επίπεδο ομάδων μιλούμε σήμερα στο παιχνίδι μας. Για να δούμε πού βρίσκεται η βαθμολογία μας. Εκεί είναι καμιά ανατροπή. 78 βαθμούς για τους 3 που εξακολουθούν να προηγούνται 56 βαθμούς για την Drink Team. Κυπριακού τραγούδι έρχεται, Ευαγγελάκη μου. Μέχρι να πάρουν τη θέση τους ο Σάββας μας και ο Ανδρέας μας, πάμε στην ερώτηση του τροχού μας. Πώς λέγεται αυτός που κατάγεται από το Ιράκ? Drink Team. Ιράκινος. Ιράκινος, σωστή απάντησή σας και πάμε να γυρίσουμε τον τροχό μας. Πέντε βαθμούς για την ομάδα μας. Παίρνετε και την προτεραιότητα. Καλύτερον από το μηδέν, Ευαγγέλη μου. Δεν έχεις κανένα παράπονο. Και ο Σάββας μας είναι έτοιμος μαζί με τον Ανδρέα. Πρώτο τραγούδι. Χρειαζόμαστε τον τίτλο του τραγουδιού. Του καλού μου γιου το γάμο. Καλοτσέρι θα τον κάνω, αλλά είναι τζινόν. Η νεροκολοτσιά είναι η σωστή απάντηση. Και πάμε να το τραγουδήσουμε. Την νεροκολοτσιάν, χαίρετε με τη δρόσαν. Την νεροκολοτσιάν, χαίρετε με τη δρόσαν.
δρόσαν και ρωτώ παπάν και χώτσαν πόσα πας είναι τα κολότσια. Μπράβο ρε παιδιά σας, τι απάντησή σας. Συγχαρητήρια, είναι άθλος αυτός για τον Βαγγέλη και την Μαρία να βρουν τον Κυπριακό στίχο και συνεχίζουμε με την ομάδα μας. Είπα της να'ρθει, είναι η σωστή απάντηση και πάμε να τραγουδήσουμε. Είπα της να'ρθει και νύρθεν κι αν έρθει με βρίσκει και τα παπούτσια της ηλί. Εύκολο. Και ο κόπος της μηνίσκει, έμεινε μας ο κόπος, αμέσως τραγούδι, έμεινε τους ο κόπος του Σάββα και του Ανδρέα. Ένα πήραμε βαθμούς. Σαββάκι μου, ημιτελικός σήμερα. Σου λες τις εκπομπές η Drink Team, είναι η βρεστίχο. Ήρθε να κάνει την έκπληξη στον ημιτελικό, εδώ που χρειάζονται τους βαθμούς. Στον ημιτελικό ήβρεν και ένα στίχο και τους προηγούμενους ημιτελικούς ήβρεν ακόμα. Για να ακούσουμε, Σάββα μου, τους συντελεστές. Ναι, Ροκολοτζά. Είναι ένα παραδοσιακό παιδικό τραγούδι, μια παραγωγή της Άβρας Κερίδου Σκουτέλα για τον Μιχάλη και τον Τζίμιχαϊ. Κυκλοφρήσαν το 2008 του δουλειά. Και το είπα τη να χτιζόνι, ήταν ένα παραδοσιακό τραγούδι που μα το έκανε γνωστό η Κυριακού Πελάγη. Μάλιστα, αγαπημένοι και οι δύο συντελεστέ, όλοι οι συντελεστέ. Και πάμε να δούμε την βαθμολογία των ομάδων μα. 78 βαθμού για του τριά που συνεχίζουν να προηγούνται. Μία ανάσα πίσω in drink team στου 71 βαθμού. Μα απομένει μία ενότητα. Πάμε στο σχόλιο τη ημέρα από τον Γεωργίου Γεωργίου και πανερχόμαστε να το πούμε στα κυπριακά. Σήμερα θα αναφερθούμε και πάλι σε σύνθετες λέξεις που χρησιμοποιούμε στα νέα ελληνικά και οι οποίες προέρχονται από την συνάντηση της δασίας, δηλαδή ενός φθόγκου που έμοιαζε με χ στα αρχαία με ένα άλλο φθόγκο. Τέτοιες λέξεις είναι λοιπόν το ανθίσταμε, από το ίσταμε, το καθίσταμε, το εφίσταμε. Λέξεις όπως έφοδος, κάθοδος, μέθοδος, από το οδός, καθολικό και καθομιλουμένη, από το ολικός και το ομιλό. Αφομοιώνω από το όμοιος, καθομολογία από το ομολογό, αφοπλίζω και εφοπλίζω από το όπλο, εφοριακός από το οριακός, αφορίζω και καθορίζω από το ορίζω, μεθοριακός από το όριο, αφορμή και εφόρμηση από την ορμή, αφοσιώνομαι από το όσιος και καθοσίωση, εφόσον και καθόσον από το όσο, καθότι από το ότι, αφότου από το ότου, αφιάλωση από το ιαλί που παίρνει ασφαλοσδασία, καθιβρίζω από το ύβρις, ανθυγιεινός από το υγεία, αφιδατώνω από το είδωρ, εφύμνιο από το ύμνος, αφυπηρετώ από το υπηρέτης, αφυπνίζω από το ύπνος, καχύποπτος από το ύποπτο. Ευχαριστούμε τον γλωσσολόγο μας για το σχόλιο της ημέρας και είμαστε πανέτοιμοι να πάμε στην τελευταία μας ενότητα, την πιο κυπριακή μας ενότητα. Πάμε αμέσως να το πούμε στα κυπριακά. Η διαδικασία πλέον είναι γνωστή στις ομάδες μας. 30 δεύτερα στη διάθεσή σας και ξεκινάμε με την πρώτη λέξη για σας. Λιωμένος. Λιμένος. Κατασκευαστής καζανιών. Παρακάτω. Από εκεί. Από εκεί. Πολύ μεθυσμένος του πι. Παρακάτω. Δήμιος. Παρακάτω. Λαχνός κλήρος. Παρακάτω. Κατασκευαστής καζανιών. Πολύ μεθυσμένος του πι. Τέλος χρόνου. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι ξέρατε το πολύ μεθυσμένος του πι. Ήταν το τσαλάκι. Κατασκευαστής καζανιών, ο καζαντζής. Από εκεί, ποτζίτε ή ποτζί που μας έχετε πει. Πολύ μεθυσμένος του πίντο έχουμε μπει. Δήμιος τζελάτης, λαχνός κλήρος, λαγνίν. Αυτές ήταν οι σωστές απαντήσεις. Για να δούμε οι τριάς
Θα τα δώσουν όλα στην τελευταία μας ενότητα και η πρώτη λέξη για σας είναι η λέξη ντροπαλή. Αντροπιάρα. Κατσικάκι. Παρακάτω. Χρεοκοπία. Παρακάτω. Απομακρύνομαι. Σομακρύζω. Ογκόλιθος. Παρακάτω. Κατασκευαστής αρότρων. Κατσικάκι. Χρεοκοπία. Δεν ρισκάρει η ομάδα μας. Ογκόλιθος. Τέλος χρόνο εθύμωσε στον κύριο Θεοφάνη, κύριε Κώστα μου. Δύο σωστές απαντήσεις. Ντροπαλή, η αντροπιάρα. Κατσικάκι το ριφάιν ή το ριφούιν. Χρεοκοπία το πάτισμα. Απομακρύνομαι, εξωμακρίζω, ογκόλιθος, λίντερος, κατασκευαστής αρότρων, αλετράρης. Αυτές τις ανισωστές απαντήσεις. Λοιπόν, έχει μείνει ένα εισιτήριο για τον μεγάλο μας τελικό. Πάμε να δούμε συγκριτικά αποτελέσματα και ποια ομάδα θα καταφέρει να το εξασφαλίσει. 10 βαθμούς in Drink Team, 10 βαθμούς και η Τριάς. Συνεπώς το εισιτήριο που πάει στην Τριάς, 88 βαθμούς. Συγχαρητήρια, θα είστε στο μεγάλο μας τελικό, τον αυριανό μεγάλο μας τελικό. Μια εκπληκτική ομάδα, το ίδιο εκπληκτική ομάδα είναι και η Drink Team όμως, που και πάλι φτάσατε μέχρι την βρύση, αλλά νερό δεν ήπιαμε. Ο Βαγγέλης και η Μαρία μας, συγχαρητήρια, σας ευχαριστούμε που ήσασταν και φέτος παρόν εδώ στο παιχνίδι μας. Πάμε να κλείσουμε με τους υπέροχους μουσικούς μας. Τρέχα φίλε μου και μη βαριά το παίρνεις. Και μη μωρέ και μη για και χαρά σου βέβαια. Πήρα τους δρόμους του νοτιά κι απ' το κατάρτι τα ψηλό. Και χαρά σου βέβαια, πήρα τους δρόμους του νοτιά κι από κατάρτι τα ψηλό τον ανεμό παρακαλώ.
ξεκινήσαμε να δω στην Κρήτη μια κορφή που έχω μανούλα κι αδελφή. Βίσα αεράκι βίσαμε, μη χαμηλώνεις ήσαμε. Μπράβο! Θα τραγουδήσουμε όλοι μας. Σε ώρες ώρες, μα το Θεό τόσο πολύ ανάγκη, που τρέχουν από τα μάτια μου θάλασσες και πελάγι. Στείλε ένα γράμμα με μια συλλαβή, αν έχεις το Θεό σου κρέμομαι από τα χείλη σου κι είμαι στο έλεος σου. Άρα θεμάσαι, δε με λυπάσαι που κι εγώ με τελειώνω, που με κάνες να σ' αγαπώ και τώρα μ' αραζώνω. Να σ' αγαπώ και τώρα μ' αραζώνω. Κλειδώθηκαν οι σκέψεις μου μες του μυαλού τα υπόγεια. Φόσα θέλω μωρέ να σου πω, μα δεν υπάρχουν λόγια. Σ' αγαπώ και τώρα μ' αραζώνω. Για να θεμάσαι, δε με λυπάσαι, που κι εγώ με κελιώνω. Που με κάνες να σ' αγαπώ και τώρα μ' αραζώνω. Που με κάνες να σ' αγαπώ. Αν και δεν ήθελα να τελειώσει ποτέ, πραγματικά μπορώ να σ' ακούω για ώρες. Η φωνή σου είναι μαγική. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Να πούμε ξανά στον κόσμο πού μπορεί να σε απολαύσει. Στη Λεμεσό, στη Λευκοσία. Παντού. Παντού. Σε όλες τις πόλεις λοιπόν. Ευχαριστούμε ξανά και όλους τους μουσικούς που ήταν απόψε εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε και τον μαέστρο μας. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τον μεγάλο μας τελικό. 3.000 ευρώ μετρητά δίνουμε αύριο σε μία ομάδα. Κατά 3.000 ευρώ μετρητά θα φύγει μία ομάδα πλουσιότερη από το πόσα ξέρεις. Μην το χάσει κανείς. Γεια σας.